Δέσπο Διαμαντίδου έβγαλε ηθοποιό ποιον? Η Δέσπο Διαμαντίδου ποιον έβγαλε ηθοποιό? Άρα, το πήρε νεαρό. Το πήρε νεαρό στο κρεβάτι της. Ναι, μπράβο. Δηλαδή 10 χρόνια νεότερό της και πολύ όμορφο και τον έκανε ηθοποιό. Να μην βιαστώ. Να μην βιαστείς. Ποιον έκανε ηθοποιό? Έκανε πολλές ταινίες αυτός μετά. Έκανε πολύ πράγμα. Αλεξανδράκη, Αλέκο. Όχι. Λίγο πιο νέο από τον Αλεξανδράκη. Ο Αλεξανδράκης ήταν το 28 γεννημένος. Ήταν γεννημένος το 34, να σου πω. Αυτός. Τον Παπα Μιχαήλ έβγαλε. Τον Ανδρέ... Μπράβο ρε εσύ. Είχε γκόμενο τον Παπα Μιχαήλ. Με σένα στο ραδιόφωνο. Τον έβγαλε αυτή. Το Δημήτρη Παπα Μιχαήλ. Το Δημήτρη Παπα Μιχαήλ. Σαν νέο, όμορφο, ξέρω και τα λοιπά. Αδύνατο τότε και τα λοιπά. Και του μαθακολπάτε για την Αλίκη. Την Αλίκη, η οποία Αλίκη. Εντάξει. Η Αλίκη. Ποτέ δεν υποθυμούσαμε. Ναι, όχι, όχι. Η Αλίκη ήταν καλή ηθοποιός. Ήταν καλή ηθοποιός. Μπορούσε να πέσει και δραματικά. Ήταν καλή, εμένα μ' άρεσε. Σαν ηθοποιό. Ποτέ δεν μου άρεσε. Ναι, εντάξει, σαν γυναίκα δεν ήταν ωραία. Τη έμαθε Ερίνα Πατεράκη στα μεγάλα. Σαν γυναίκα δεν ήταν ωραία. Να κινηθεί και αυτό. Αλλά καπέλωσε τον Παπα Μιχαήλ πάρα πολύ όσον αφορά το ντουέτο. Δηλαδή αυτό που έλεγα και για τον Τιάγκα με τη Φέσκο, τον καπελώνει. Το ζευγάρι ήταν 90 Αλίκη, 10 Παπα Μιχαήλ. Το καπελώνει. Με τον Βασιλιά ήταν. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία background από πίσω. Ό,τι και αν είναι, γράφει στο φακό. Σαφώς. Όταν εμένα η κόρη μου 11 χρόνων λέει δεν θα διαβάσω τώρα, γιατί θέλω να δω την Αλίκη στο ναυτικό. Λέω μα δεν πρέπει να διαβάσει, όχι λέει θα δω την Αλίκη. Δεν έχει καμία σχέση αν την απάφτωνε ο Φλόρος. Σαφώς, αλλά μιλάμε ότι ήταν και ένα background που έζησε ένα μύθο από πίσω της, έτσι. Τώρα το μπούλι τώρα, άντε το μπούλι, το κλεισμό.